Η οικονομική κρίση έχει αναγκάσει πολλούς νέους να κάνουν δύο ή και περισσότερες δουλειές για να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και επώνυμοι. Το πρωί σερβιτόρος και το βράδυ πρωταγωνιστής. Ο λόγος για τον Ορέστη Τζιόβα, ο οποίος εργάζεται τα πρωινά σε στέκη του Παγκρατίου, σερβίροντας καφέδες, ενώ το βράδυ συμμετέχει στη θεατρική παράσταση. Ο ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό Εγώ. Το έκανα και πριν από δύο χρόνια και γενικότερα το έχω πράξει πολλές φορές στη ζωή μου. Είναι μια part-time δουλειά που έκανα από μικρός και θεωρώ ότι ξέρω καλύτερα από τις υπόλοιπες. Δεν το κάνω με αγκαρία, βρίσκω ευχαρίστηση. Η εξυπηρέτηση της διασκέδασης του άλλου μου δίνει χαρά. Δεν θεωρώ ότι έπεσα κοινωνικά επειδή δουλεύω σε καφέ. Δεν το κάνουν γιατί οι άνθρωποι έχουν ψώνιο. Νομίζουν ότι είναι κακό να πράξουν κάτι τέτοιο. Έχω κάνει πολλών και διαφόρων ειδών εργασίες στη ζωή μου. Έχω δουλέψει και σε βενζινάδικο όταν ήμουν μικρότερος. Έπλαινα τα αυτοκίνητα γιατί ήθελα χαρτζιλίκι. Όπως μπορούμε να δούμε στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησε η Real Life, ο Ορέστης Τζιόβας με τον δίσκο στο χέρι περιποιείται τους θαμώνες της καφετέριας. Τι λένε όμως οι πελάτες που τον βλέπουν να σερβίρει? Οι πελάτες συνήθως μου λένε: «Κάπου σε έχω δει». Αυτό δείχνει πόσο πίσω είμαστε. Πόσο κόμπλεξ και πουριτανισμό έχουμε όλοι μέσα μας. Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει περπατήσει στις πασαρέλες κορυφαίων σχεδιαστών μόδας και έχει απασχολήσει τα μίντια με τις κατακτήσεις του, με τελευταία το κορίτσι του James Bond, Τόνια Σωτηροπούλου. Το φετινό καλοκαίρι όμως επέλεξε να μην περπατήσει σε κάποια επίδειξη μόδας, αλλά στην καυτή άμμο της Μυκόνου, αφού για οικονομικούς λόγους δουλεύει ως σερβιτόρος στην Φτελιά. Στις φωτογραφίες βλέπουμε το νεαρό μοντέλο εν δράση. Η οικονομική κρίση έχει αναγκάσει αρκετούς επώνυμους να βρουν μια δεύτερη δουλειά. Τουλάχιστον όμως ξέρουν οι θαυμάστριες πού θα τους βρουν.